Κυρίες και κύριοι, είμαστε κοντά σας στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής σχολιάζοντας την επικαιρότητα για να δούμε και να σχολιάσουμε την κοινωνική πλευρά της πόλης μας, της χώρας μας, καθώς όπως σας προανέφερα πριν το διάλειμμα, δυστυχώς το τελευταίο διάστημα βλέπουμε μία αύξηση της εγκληματικότητας, κυρίες και κύριοι. Είναι εντυπωσιακό αυτό το οποίο συμβαίνει και το οποίο μας ανησυχεί όλους και βέβαια πολλά δυστυχήματα. Μαζί λοιπόν με τον κύριο Γιώργο Βλάχο, καλησπέριζω στο στούντιο τον αγαπητό κύριο Δημήτρη Καμένο, πρώην Αντιπρόεδρο της Βουλής και οικονομολόγο. Καλησπέρα κύριε Βλάχο, καλησπέρα κύριε Καμένε. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά σε όλους, τον κύριο Καραγιαννακίδη στην Εκκλησία της Παρέα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Νίκος Καραγιαννακίδης στη Θεσσαλονίκη, συνεχίζουμε μαζί και σε αυτό το μέρος. Καλησπέρα και εσάς κύριε Καραγιαννακίδη. Χρόνια πολλά και στον κύριο Καμένο, δεν είπαμε πριν. Και βέβαια ευχαριστώ για την παρουσία και έχουμε και χρόνια πολλά την κυρία Βάνα Παπακίτσου, ψυχολόγο εγκληματολόγο. Καλησπέρα σας κύριε Παπακίτσου. Καλησπέρα σας σε όλους. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας και να ξεκινήσουμε παρακαλώ μαζί σας και να μου πείτε όλα αυτά τα οποία βλέπουμε το τελευταίο διάστημα. Ένα νεαρό παιδί σκοτώνει τον πατέρα του. Ένας αδελφός σκοτώνει τον αδελφό του, κυνηγώντας μέσα στο σπίτι, μπροστά στα μάτια των δικών του. Και πολλά άλλα εγκλήματα τα οποία συμβαίνουν. Τα οποία δεν θυμάμαι εγώ παλιότερα να είχαμε τόσο μεγάλο αριθμό τόσο μεγάλων εγκλημάτων. Και γενικά η ψυχολογία του κόσμου, με το παραμικρό άλλο αρπάζεται, φτάνει στα άκρα. Πού οφείλονται όλα αυτά, κυρία Παπακίτσο? Πράγματι, μιλάμε αύξηση του. Είναι έτσι. Παρ' όλα αυτά. Αν έχετε την καλοσύνη, δεν σας ακούμε καλά. Κόβεται το ήχος, παρακαλώ. Ακούω. Λοιπόν. Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα. Σας ακούμε, παρακαλώ. Λέω ότι πολύ σωστά τα λέτε. Μιλάμε για μια αύξηση της εγκληματικότητας. Μιλάμε όμως και για μείωση των ορίων των δραστών της εγκληματικότητας αυτής. Άρα αρχίζουμε και μιλάμε για την εγκληματικότητα των ανηλίκων και την παραπατικότητα. Αυτά τα δύο τελευταία γεγονότα που είδαμε αυτές τώρα τις μέρες των γιορτών είναι και δύο γεγονότα που αφορούν και ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας, άρα πάνε λίγο και στο κομμάτι μέσα της οικογένειας, εφόσον αυτά τα εγκλήματα στράφηκαν κατά μελών της οικογένειας. Και η περίπτωση του πατροκτόνου και η περίπτωση των αδελφών που έγινε μόλις εχθές. Είναι πολύ μεγάλο το ζήτημα, είναι πάρα πολλοί λόγοι, άρα πολυπαραγωγικό θα έλεγα. Είναι μια κοινωνική παθογένεια αυτή τη στιγμή που συναντούμε αυτό το φαινόμενο. Είναι πολλά περιστατικά εντός των σχολικών πλαισίων και εκτός. Είναι και βέβαια οικογενειακό το ζήτημα. Υποστηρίζω πάντοτε ότι ξεκινάει από τους κόλπους της οικογένειας και έρχεται και εμφανίζεται μέσα μετά στην κοινωνία και σε κάθε κοινωνική επαφή και σχέση ενδεχομένως. Άρα πρέπει να το δούμε από όλες τις πλευρές, κοινωνικά, πολιτισμικά, οικογενειακά και να δούμε τι είναι αυτό που φταίει και τι πρέπει να κάνουμε για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Έχετε καταλήξει σε τι φταίει? Έρευνες γίνονται όλα τα χρόνια, έτσι, και φαίνεται ποιοι είναι οι παράγοντες που οδηγούν στις παραβατικότητες των νέων. Σίγουρα ένα πολύ σημαντικό ζήτημα είναι το κομμάτι της οικογένειας και πώς μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά που τελικά εγκληματούν και πώς δολουχούνται. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα αυτή η βία να υπάρχει μέσα στους κόλπους της οικογένειας, οπότε να είναι κάτι που τα παιδιά το βιώνουν, το βλέπουν και το αναπαράγουν μετά μέσα στην κοινωνία. Μπορεί να είναι μια διαφορία των γονιών ή παραβατικοί γονείς ή πολύ αυστηρά περιβάλλοντα. Έχουμε δει και αυτό να συμβαίνει. Από πολύ αυστηρά περιβάλλοντα να έρχονται οι νέοι και να δημιουργούν τέτοιου είδους εκρήξεις και αντιδράσεις εκτός του πλαισίου της οικογένειας. Άρα, ένας σημαντικός παράγοντας για μένα, που κυρίαρχος θα έλεγα, από που ξεκινάνε όλα, είναι η οικογένεια. Από εκεί και πέρα, μια μεγάλη επιρροή στην περίοδο της εφηβείας, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, είναι η συνομήλικη. Άρα, είναι που, με ποιες παρέες θα συγχρονιστεί αυτός ο νέος, αυτός ο έφηβος ή έφηβη και τι επιρροές θα έχει μέσα στο πλαίσιο της παρέας. Επίσης πολύ σημαντικός παράγοντας και αυτός. Άρα ζητήματα που αφορούν την οικογένεια και ζητήματα που αφορούν μετά την κοινωνικοποίηση των παιδιών και τους θεσμούς της κοινωνικοποίησης. Με συγχωρείτε, να σας διακόψω λίγο. Άσε κύριε Γιώργο. Μια λέξη μόνο. Να καταλάβω. Για να καταλάβω. Μόνο αυτό και θα ολοκλήρωνα, ότι όπως είναι το σχολείο πρέπει να ενσκύψουμε και να δούμε τι γίνεται σε αυτούς τους θεσμούς. Είπατε για οικογένεια και είπατε δύο πράγματα για την οικογένεια. Στο πρώτο είπατε, παρουσιάσατε μία διάλυση της οικογένειας. Στο δεύτερο είπατε μία αυστηρή οικογένεια.
Τελικά τι φταίει, να είναι αυστηρή η οικογένεια ή να υπάρχει μια διαλυμένη οικογένεια? Η κάθε περίπτωση είναι μοναδική. Ακόμα και με αυτή την περίπτωση σήμερα που βλέπουμε και μελετάμε και ακούμε, ακόμα δεν έχουμε δει όλα τα στοιχεία, είναι μια μοναδική περίπτωση το τι συμβαίνει σε κάθε οικογένεια. Δεν μπορεί να είναι απόλυτα μία αιτία. Δηλαδή και από μία αυστηρή οικογένεια δεν θα βγει απαραίτητα ένας παραβατικός έφηβος. Έτσι μπορεί να βγει ένας καταπιεσμένος έφηβος, ένας καταπιεσμένος ενήλικας, κάπως αλλιώς ένας καταθλιπτικός. Έτσι. Οπότε πρέπει να δούμε συνολικά πίσω από αυτό το παιδί, το προφίλ αυτού του παιδιού, του νέου, του έφηβου, του νεαρού ενήλικα, τι κρύβεται στο κομμάτι της οικογένειας. Θα έλεγα ότι κάπου στη μέση των ορίων αυτών είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει το παιδί. Δηλαδή μια οικογένεια η οποία ενδιαφέρεται για το παιδί, να ακούει το παιδί, να επικοινωνεί με το παιδί και να μπορεί να προλάβει τέτοιου είδους συμπεριφορές. Θα επανέλθω εγώ πάνω. Το lockdown, λέτε, το lockdown επηρέασε την ψυχολογία. Ένα έλεγα, κύριε Βλάχο. Μια λέξη, επανέλθω, μια λέξη πρέπει να μιλήσει και ο Νίκος και ο... Για το lockdown θέλω να ρωτήσω. Αν επηρέασε την ψυχολογία των ανθρώπων. Αυτό είναι κάτι που μελετάτε, σωστά το θέτετε. Είναι κάτι που μελετάτε, την ψυχολογία των ανθρώπων και τα ζητήματα ψυχικής υγείας τα επηρέασε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχουν δημοσιευτεί και αντίστοιχες έρευνες και όντως συμβαίνει αυτό. Τώρα, το κομμάτι του εγκλισμού σε σχέση με τους εφήβους και με άλλα ζητήματα, με τη σύνδεση, με το διαδίκτυο, με βία, βιντεοπαιχνίδια κτλ., είναι κάτι που όντως μελετάτε. Αυτό εδώ δεν φταίει, κυρία Παπακίτσου, που έχει απομονώσει τα παιδιά, τις οικογένειες. Όσο καλό και αν είναι, όσο καλό και αν είναι το κινητό και το τάμπλετ και το ίντερνετ, καταστρέψει οικογένειες πλέον. Η βία δεν παράγεται και από τα video game και από όλα αυτά που βλέπουν πλέον σοριδών καθημερινά τα παιδιά. Η έκθεση στη βία είναι και αυτός ένας επιβαρυντικός παράγοντας. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα σιγά σιγά πόσα πράγματα έχουμε πει έτσι που μπορούν να επηρεάζουν. Η έκθεση σε αυτή τη βία είναι ένας επιβαρυντικός παράγοντας. Γιατί συνηθίζει κανείς την ιδέα ότι μπορεί να λύνει τις συγκρούσεις του και τις διαφορές του με αυτόν τον τρόπο. Και άρα δεν σημαίνει και κάτι το να τσακωθεί, το να δείρει τον συμμαθητή του, τον φίλο του, τον κάποιον συνομήλικό του ή το να παίξουν ξύλο, ας πούμε, γιατί δεν συμβαίνει κάτι με αυτό. Πράγμα. Οπότε η έκθεση στη βία μας έχει κάνει να έχουμε και μεγαλύτερη ανοχή στη βία. Πάμε στο νομικό, τον κύριο Καραγιανακίδη. Κύριε Καραγιανακίδη. Κοιτάξτε, κύριε Καλόγερε, πολύ σωστά τα λέει η κυρία Παπακίτσου. Εγκλήματα πάντα γίνονταν, απλώς στη σύγχρονη εποχή το έγκλημα έχει πάρει μια διαφορετική τροπή. Είναι πιο σκληρό, πιο κραυγαλαίο. Δηλαδή, βλέπεις μικρό παιδί να σκοτώνει τον πατέρα, τον σκοτώνει τη μάνα, τον σκοτώνει τον αδερφό του. Αυτά ήταν ανήκουστα στις κοινωνίες. Το 70, το 60, το 60, το 60. Σίγουρα και το υπάρχει. Δεν σας ακούμε και εσάς, κύριε Καραγιανακίδη. Πώς? Δεν ακούγεστε καλά, παρακαλώ. Μ' ακούτε τώρα? Τώρα ναι. Ναι. Λέω, σίγουρα το έγκλημα που έχει πάρει αυτή την τροπή οφείλεται στην εξοικείωση των νέων ανθρώπων με τη βία, όπου από την πολύ μικρή ηλικία έρχονται σε επαφή με εκατομμύρια σκηνές βίας στην τηλεόραση. Σε μία ταινία μπορείς να δεις εκατομμύρια φωτογραφίες, δηλαδή δεν είναι μόνο η σκηνή που θα δεις, είναι τι αποτύπωμα αφήνει κάθε μία από αυτές τις σκηνές στο υποσυνείδητό σου και στο συνείδητό σου. Και όταν έρχεται η στιγμή και είσαι οργισμένος, μπορεί να ξεσπάσεις ασυνείδητα και ασυναίσθητα με έναν τρόπο που ούτε εσύ ο ίδιος μπορείς να τον πιστέψεις. Αν θα δείτε στο δικαστήριο, οι άνθρωποι που έρχονται εκεί είναι μετανιωμένοι, περισσότεροι δεν μπορούν να πιστέψουν σε τέτοια εγκλήματα πώς φτάσαν στη στιγμή να κάνουν ένα τέτοιο απεχθές έγκλημα ή να φτάσουν σε μια κατάσταση να χτυπήσουν κάποιον και να το σκοτώσουν από το πουθενά. Δηλαδή είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι η εξοικείωση με τη βία, η χαλάρωση των οικογενειακών δεσμών, ότι η οικογένεια δεν είναι πια η οικογένεια που ήταν πριν 20 χρόνια, το 80% των οικογενειών είτε διαλύεται είτε υπάρχει ένα πρόβλημα στη σχέση μεταξύ των συζύγων και των παιδιών. Η απομόνιση και απομάκρυση των παιδιών από τους γονείς, ακόμη και πνευματικοί λόγοι, δηλαδή δεν μεγαλώνουν τα παιδιά σε μια θρησκευτική και συνειδητά καλή κοινωνία όπως ήταν οι παλαιότερες κοινωνίες. Όλα αυτά οδηγούν σε ένα αποτέλεσμα το οποίο το ζούμε καθημερινά και ψάχνουμε να δούμε διαρκώς τα αίτια, τα οποία τα γνωρίζουμε τα αίτια. Θέλω και να δεν έχει σχέση με το αν είσαι συντηρητικός. Κύριε Καραγιανακίδη, ναι, ναι. Δύο λεπτά. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στην οποία παρακαλώ να απαντήσετε και εσείς. Αλλά πρώτα να απαντήσει η κυρία. Θεωρείτε ότι σε περίπτωση παραβατικότητας ανηλίκων θα πρέπει σε ταχύτατο χρόνο να τιμωρούνται αυστηρά οι γονείς με φυλάκιση 2 μήνες, 3 μήνες?
ή όχι? Δύσκολη ερώτηση. Πιστεύω όμως ότι από το να τιμωρείται το παιδί, μία μεγαλύτερη ευθύνη έχουν οι γονείς, πολύ μεγαλύτερη ευθύνη. Εξού και μπαίνουν και αυτοί στη διαδικασία, έτσι με τους επιμελητές ανηλίκων, και μπαίνουν σε μία διαδικασία συμβουλευτικής, κάπως τέλος πάντων να βοηθήσουν και οι ίδιοι το παιδί. Δεν μπορώ να μιλήσω για τους νόμους, γιατί δεν είμαι νομικός και τι θα βοηθούσε, αν θα βοηθούσε μια αυστηρότερη ποινή στους γονείς, με την έννοια ότι να φοβηθούν και οι ίδιοι να λειτουργήσουν καλύτερα. Για ναι. μένα το πιο σημαντικό. Ναι, αυτό πώς θα πάτε, σωστά τα πάτε. Για μένα το πιο σημαντικό θα ήταν να εκπαιδευτούν αυτοί οι γονείς που κάτι έχουν χάσει από την επιμέλεια, από τη φροντίδα των παιδιών, από το ενδιαφέρον, ώστε να γίνουν πιο λειτουργικοί. Πάμε και στον κύριο Καμένο. Κοιτάξτε. Πρώην αντιπρόεδρος και οικονομολόγος. Έχουμε δει πάρα πολλά θέματα. Νομικά και στη Βουλή και στην κοινωνία ως γονείς. Να ξεκινήσω από την τελευταία ερώτηση, που είναι μια σωστή ερώτηση, την κάνουν όλοι οι άνθρωποι στα καφενεία ή στο δρόμο για τις ευθύνες των γονέων. Δεν είναι εύκολο να απαντηθεί και δεν είναι εύκολο και ένα κράτος να απαντήσει μέσω του ποινικού κώδικα σε αυτό νομικά. Βλέποντας όμως ένα κράτος το να μην τιμωρεί καθέξιν, καθ' επανάληψη παραβατικούς ανηλίκους, είτε στο μπούλινγκ, είτε τα παιδιά των Ρωμά, είτε τα παιδιά των μεταναστών, είτε και τα Ελληνόπουλα, τα οποία είναι καθέξιν παραβατικά και δικαιολογούνται στα δικαστήρια από τους νομικούς τους. Βίαζε και στην πατρίδα του, δεν πειράζει, βίασε και τη Μυρτώ και τη σκότωσε. Δεν πειράζει, αν δεν κλέψει, πώς θα φάει, λένε τα παιδιά των Ρωμά. Ο άλλος λέει, αν δεν κλέψει, πώς θα ζήσει, δεν έχουμε επίδομα. Η δικαιολόγηση και η αθώωση από τα δικαστήρια διαιωνίζει αυτό το πρόβλημα. Δεν μπορεί να θεωρείται αθώο ένα παιδί το οποίο είναι ανήλικο, το οποίο διαπράττει εγκλήματα. Και οι γονείς του, όταν είναι αθώο, θα πρέπει ο ποινικός κώδικας να το προβλέψει ώστε να τιμωρούνται. Όχι παραδειγματικά, δεν νομίζω ότι είναι προς παράδειγμα. Αλλά στις μικρές κοινωνίες αυτό θα φέρει ένα φρένο. Γιατί? Ή στις κοινωνίες οι οποίες είναι σχετικά, το βάζω εισαγωγικά πολιτικά να το πω, ως γκέτο. Γιατί δηλαδή, μεταξύ των Ρωμά, όταν βγαίνει κάποιος και ρίχνει με το πολυβόλο στον αέρα και τον συλλαμβάνουμε, τι γίνεται μετά? Όταν τα παιδιά τα οποία προχτές που σκοτώθηκε ο αστυνομικός της Δίας, που έκανε την καταδίωξη, ένα από τα παιδιά, νομίζω το ξέρετε, δεν ξέρω αν το είπατε, ήταν ένα από τα παιδιά που είχαν χτυπήσει πέρυσι, που τρέχαν τους αστυνομικούς πάλι στο δικαστήριο, που ξεφύγανε και έπεσε με το αυτοκίνητο πάνω στις μηχανές. Ξέρετε ότι ένα από τα παιδιά ήταν και σε εκείνο το συμβάν παρόν? Προσέξτε. Όλο στοιχεία. Τη μια χρονιά έριξε το αυτοκίνητο πάνω στους αστυνόμους της Δία, πυροβολήσαν, σκοτώθηκε ένα παιδί σε αυτοάμυνα και αθωθήκαν οι άνθρωποι. Το ίδιο το παιδί την επόμενη φορά ξαναέκλεψε, δεν ξέρουμε πόσες άλλες κλοπές έχει κάνει, αλλά μία που έτυχε να τον βρουν οι αστυνομικοί ήταν η αιτία να πεθάνει ένας αστυνομικός εκτελώς τον καθήκον. Εγώ, κύριε Καμένα, συμφωνώ με την κυρία που είπε για παραδειγματισμό να τιμωρούνται οι γονείς ενός. Δεν είμαστε δικαστές, κύριε Βλάχο. Δεν είναι τόσο απλό. Απλώς τώρα υπάρχουν τα ήθη. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Καναγιανακίδη. Δεν είναι χρηστά τα ήθη στην ελληνική κοινωνία. Δεν υπάρχει καλοσύνη. Υπάρχει ατομικισμός. Και το κινητό που δείξατε, κύριε Καλόγερη, είναι το άκρο νάτο του ατομικισμού. Ο καθένας είναι μόνος του πια. Απομονωμένος. Αν διακόψεις το παιδί σου από κάτι που κάνει στο τάμπλετ, θα γυρίσει και θα σου πετάξει κάτι. Συμβαίνουν. Ακούστε με που σας λέω, συμβαίνουν. Τα έχω δει, γιατί η δικιά μου δεν ασχολείται με αυτά. Αλλά λέω, δυστυχώς υπάρχει ο ατομικισμός, υπάρχει αυτή η αποξένωση των ανθρώπων πάνω στα κινητά και στα τάμπλετ στην νέα τεχνολογία. Και το τρίτο, το κακό είναι, όπως είπε και πολύ σωστά η κυρία Παπακίτσου, και είναι και ειδικότερα από εμάς, αλλά είναι οι παρέες. Ο εθισμός και το πώς ο καθένα. Η παιδί θα έχει. Κύριε Παπακίτσου, είπε να ασχολούνται περισσότεροι γονείς. Να ασχολείται, αλλά υπάρχει. Το πιο σημαντικό είπε αυτό. Ότι δεν ασχολούνται πολύ οι γονείς με τα παιδιά. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο έχει στο σπίτι στιλέτο και σιδερογραφιά και πλακώνεται με τον αδερφό του με σιδερογραφιά. Το ακούσαμε σήμερα. Και σήμερα το άλλο το παιδί κάποιο. Αγαπητέ κύριε Καμένε, αφήστε με ένας να μιλήσω. Ένας νεαρός έριξε μία φωτοβολίδα σε έναν αστυνομικό που πέθανε. Ναι. Και βγαίνει ο πατέρας του και κύριε λέει: Βλάχο. Δεν έχει κάνει και τίποτα σοβαρό. Μην το κρεμάσουμε το παιδί. Αυτός είναι ο γονιός. Κύριε Βλάχο, δεν μπορεί να πάει φυλακή. Αφήστε τον ολόκληρο, σας παρακαλώ. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να πάει φυλακή. Δεν ισχύει αυτό στο δικαιωτικό σύστημα. Λέω όμως ότι πρέπει να δούμε τις παρέες των παιδιών, το πώς επηρεάζονται και εκεί έχει μια ευθύνη και η οικογένεια, το πού θα βάλει ώρα στα παιδιά και να ξέρει τι κάνουν τα παιδιά τους. Πλέον η καιρή είναι δύσκολη. Εμείς βγαίναμε έξω, γυρνάγαμε 11 ώρα, παίζαμε μπάλα και δεν σου έκανε κανένα. Ανοιχτά τα πόρτα και τα παράθυρα. Δεκαετία του 70 και του 80. Τώρα δεν μπορεί να γυρίσει ένα παιδί. Βγαίνει το παιδί σου έξω και δεν ξέρει αν σου γυρίζει ζωντανό. Θα το κλέψουν για 5 ευρώ, θα πάντως, το χτυπήσουν, θα του κάνουν bullying ή θα το χτυπήσουν από το κινητό. Αυτό που είπε ο κύριος Βλάχος,
ότι βγήκε ο πατέρας του παιδιού και τα δύο παιδιά του ήταν στο γήπεδο και λέει, εντάξει, και πέταξε δύο... μία φωτοβολίδα, πώς το είπε Γιώργο. Ναι. Πώς το είπε. Δεν έκανε. Εντάξει, μην τάσου παιδώνω όλα. Μην τάσου παιδώνω όλα. Ο αστυνομικός είναι νεκρός. Μην τάσου, πέθανε το παιδί. Να είναι συγχωρεμένος. Πέθανε. Λοιπόν, πω, πατέρας είναι αυτός. Και τα είδωλα που το έχουμε και να το πούμε όμως επιγραμματικά και μάλλον καταληκτικά, και τα είδωλα της μουσικής. Βγαίνει ο άλλος και λέει, έδωσα 1 εκατομμύριο ευρώ στα μπουζούκια. Ούτε το ΣΔΟΕ. Αν βγω εγώ και πω έδωσα 1 εκατομμύριο στα μπουζούκια, την άλλη μέρα θα είναι μέσα 10 εφοριακοί. Στην εταιρεία μου, στο σπίτι μου, θα πούνε, πού βρήκες 1 εκατομμύριο. Έλα εδώ κύριε, εσείς πήρατε 1 εκατομμύριο σε λουλούδια στο Ρέμο. Έλα εδώ κύριε Ρέμο, πήρες εσύ. Το μαγαζί πήρε λεφτά, 1 εκατομμύριο. Κόψα τα απόδειξη μετρητά. Πώς το λέει κάποιος? Και δεν το λέει απλά ο τράπερ. Είναι το στυλ ζωής του. Ποιος ότι γίνεται τράπερ? Ένα είδωλο. Βγήκε ο Light. Ο οποίος έκανε και ληστείες ένας άλλος. Ναι, και λέει και όλο αυτό το στυλ ότι έχω όπλο. Η γυναίκα είναι ένα εύκολο αντικείμενο πορνείας. Με τα λεφτά κάνω ό,τι θέλω και σπαταλάω λεφτά και δεν με κυνηγάει κανένας και τον άλλον τον πιάσαμε 3 φορές τον τράπερ με όπλο. 3 φορές και είναι έξω. Και γέλαγε στις κάμερες, δεν πειράζει, λέει, και τι έγινε, θα ξαναβγώ. Στην κάμερα το είπε. Τον πιάσαμε με όπλο. Κύριε, αν έχετε παράνομα ένα όπλο, εσείς κύριε Καλόγερε. Κυρία Παπακίτσου, και σας πιάσω, θα σας αφήσω την άλλη μέρα. Θα βγείτε και θα το διαφημίσετε ότι δεν πειράζει, θα το ξαναπάρω. Άρα αυτά τα λάθος είδωλα πρέπει και το κράτος να πάρει τις ευθύνες, ότι δεν μπορεί να κράτος, είναι ασίδωτα. Γιατί τώρα, κυρία Παπακίτσο, θέλω να σας κάνω μία ερώτηση που μας αποσχολεί και απασχολεί τη συντριπτική πλειοψηφία. Εγώ να θέσω ένα ερώτημα, κύριε Καλόγερε, πιο πριν. Ωραία, κύριε Καλόγερε. 3-17 χρόνια, ξέρω εγώ, σκοτώνουν έναν άνθρωπο 40 χρονών, πατέρα 3 παιδιών. Η ποινική τους αντιμετώπιση πια είναι ελεύθερη. Άντε σε κανένα σωφρονιστήριο για 2 χρόνια. Μήπως πρέπει αυτό να αλλάξει? Δηλαδή ένας νέος σήμερα 16 χρονών μπορεί να έχει δικαίωμα στο να κατευθύνει την ερωτική του ζωή όπως θέλει, να κατευθυνθεί σεξουαλικά όπως θέλει, να έχει το κινητό του, να έχει την προσωπικότητά του. Μιλάμε για τα δικαιώματά του, να έχει δικαιώματα, τα δικαιώματα των νέων και τα δικαιώματα των νέων. Αν αυτός πάει και σκοτώσει επειδή ακούει μία μουσική, επειδή νομίζω ότι είναι κάποιος ήρωας του κινηματογράφου ή έχει κάποια αρνητικά πρότυπα, πάει και σκοτώσει έναν οικογενειάρχη, δεν θα πρέπει αυτός να φυλακιστεί? Είναι το ερώτημα. Οικογενειακή ευθύνη δεν υπάρχει. Πάμε σε ένα άλλο θέμα μεγάλο και αν μπορείτε να μας απαντήσετε, αγαπητή κυρία Παπακίτσου. Βλέπουμε το τελευταίο καιρό μία υπερπροβολή αυτών των κατηγοριών, των κοινωνικών κατηγοριών των συμπολιτών μας που έχουν κάποια ιδιαίτερη τάση στον σεξουαλικό προσανατολισμό. Μας έχουν τρελάνει με τα ομόφυλα ζευγάρια, με τους ΛΟΑΤΚΙ και με όλα αυτά. Και όχι απλά μας έχουν τρελάνει, είναι τέτοια μεγάλη προπαγάνδα και η πίεση που δεχόμαστε όλοι εμείς οι νορμάλ, εγώ σας χαρακτηρίζω, γιατί αυτοί έχουν τις δικές τους σεξουαλικές προτιμήσεις και είναι δικαίωμα του καθενός να κάνουν τι θέλει, αλλά είναι τόση μεγάλη πίεση που δεχόμαστε που είναι σαν να μας λένε ότι αν δεν γίνει το παιδί σου σαν και μένα, δεν έχει μέλλον σε κάποια επαγγέλματα. Και θέλω να σας ρωτήσω εγώ, φτάσαμε στο σημείο και εδώ είναι μεγάλο το θέμα, να μιλάμε για το αν μπορούν τα ομόφυλα ζευγάρια να υιοθετήσουν παιδιά. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, επειδή είστε μια εξαίρετη ψυχολόγος, ένα παιδάκι το οποίο θα υιοθετηθεί από ένα τέτοιο ομόφυλο ζευγάρι, από 2 άνδρες ή από 2 γυναίκες. Ποια θα είναι η ψυχολογία αυτού του παιδιού? Ή από 2 που δηλώνουν άντρες ή γυναίκες. Προσέξτε, είναι και αυτό. Που δεν είναι άντρες ή γυναίκες, πραγματικοί γκέι. Δεν ξεδικεύουμε, Δημήτρη. Όχι, αυτό είναι ακόμα πιο επικίνδυνο. Που δηλώνω ως άντρας ότι είμαι γυναίκα, δηλώνω ότι είμαι γυναίκα, όχι ότι είμαι άντρας γκέι. Δηλώνω ότι είμαι γυναίκα, μια άλλη γυναίκα δηλώνει ότι είναι άντρας και αυτή είναι ένα ζευγάρι, επειδή δηλώνει. Αισθάνεται άντρας και γυναίκα και αυτοί δύο έχουν και αυτοί το δικαίωμα. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, αυτά τα παιδιά τα οποία στο εξωτερικό γίνεται, εδώ θα επιχειρήσει η κυβέρνηση να το περάσει, νομίζω ότι δεν θα περάσει αυτό το πράγμα, θα το ψηφίσουν αυτό που θα το ψηφίσουν, αλλά εντάξει Γιώργο, θα δούμε αν θα πάει. Θα ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω αυτά τα παιδιά, γιατί δεν μιλάμε, μιλάμε για τα δικαιώματα αυτών που θέλουν να υιοθετήσουν ένα παιδάκι. Δηλαδή θα πρέπει οι γυναίκες να γίνονται μηχανές παραγωγής παιδιών, να πληρώνονται δηλαδή για να παράγουν παιδιά για να υιοθετούν τέτοια ζευγάρια. Γιατί πολλοί θα θέλουν να υιοθετήσουν παιδιά. Η Εκκλησία είναι απέναντι. Είπε ότι δεν είναι το παιδί παιχνίδι. Και αυτά τα παιδιά πώς θα μεγαλώσουν, ποια θα είναι η ψυχολογία του? Γιατί όταν το παιδάκι αυτό θα πάει σχολείο και θα δει το δικό μου το παιδί, που θα είμαι εγώ πατέρας και η γυναίκα μου μητέρα, και αυτό θα βλέπει 2 άντρες ή 2 γυναίκες, θα τρελαθεί το παιδάκι. Θα σου πει: ο δικός μου μπαμπάς δεν είναι μπαμπάς, είναι μαμά. Πού είναι μαμά, πού είναι ο μπαμπάς?
Και προσπαθούν τώρα να μας αναγκάσουν να λέμε γονέας ένας και γονέας δύο. Το άλλο έγκλημα που υιοθετήθηκε στην Αμερική και εγώ δεν ξέρω πού άλλο σε ποιες άλλες χώρες που η ανομαλία πάει σύννεφο και θέλουν να το φέρουν και στην Ελλάδα. Δεν μιλάμε όμως κανείς για την ψυχολογία αυτών των παιδιών, πώς θα μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά. Δηλαδή ένα παιδάκι που θα μεγαλώσει ανάμεσα σε δύο λεσβίες, τι θα γίνει, θα γίνει normal. Και ένα παιδάκι που θα μεγαλώσει ανάμεσα σε δύο ομοφυλόφιλους, τι θα γίνει normal. Όταν κυκλοφορούν και πολλά βίντεο εκατέρωθεν που λένε ότι εγώ το παιδί μου, το παιδί που θα υιοθετήσω, θα το κάνω έρωτα. Θα το βιάζω και εγώ δεν ξέρω. Υπάρχουν πολλά βίντεο, το έχετε δει στο διαδίκτυο. Άρα λοιπόν, τι γίνεται κύριε Παπακίτσο, εσείς οι ψυχολόγοι θα βγείτε μπροστά να μιλήσετε για την ψυχολογία αυτών των παιδιών? Γιατί εγώ νομίζω ότι θανατώνται ψυχολογικά αυτά τα παιδιά. Κοιτάξτε, τώρα θέσατε πάρα πολλά θέματα. Θα προσπαθήσω γενικό να είμαι εκεί και να πω λίγο γενικά κάποια πράγματα. Να ξέρετε ότι και οι ψυχολόγοι ως επιστήμονες έχουν χωριστεί σχεδόν στα δύο, θα έλεγα. Πάντα θα ακούσουμε και τη μία πλευρά και την άλλη. Κάποιοι να είναι πολύ υπέρ της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και όλων των δικαιωμάτων γύρω από αυτούς τους ανθρώπους, το να υιοθετούν, να αποκτούν παιδιά κτλ. Εγώ θα σας πω το εξής, έτσι πολύ προσωπική μου άποψη, επειδή συνηθίζω να μιλάω με τα δεδομένα, τα ερευνητικά, όταν δεν ασχολούμαι πολύ βαθιά με ένα ζήτημα, ασχολούμαι με το θέμα της εγκληματικότητας, της παραβατικότητας ανηλίκων. Είμαι μέσα στα σχολεία, οπότε μπορώ να μιλήσω για αυτό το θέμα. Θα σας πω γενικά όμως για αυτό μια άποψη του τι πιστεύω, γιατί πρόσφατα είχα και μια συζήτηση για αυτό το θέμα. Πιστεύω αρχικά ότι αν θα γίνει αυτό. Λίγο πιο κοντά στο Skype, δεν ακούγεστε πάλι. Το να υιοθετήσουν επειδή να παρουσιάσουν κάτι. Έρευνες πάνω στο θέμα ή αν έχουμε δεδομένα από το εξωτερικό που γίνονται ήδη, που ζουν σε τέτοιες οικογένειες τα παιδιά αυτά. Τι γίνονται στην ενήλικη ζωή. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι γίνεται και gay από μια οικογένεια straight γονιών. Άρα υπάρχει και ένας αντίλογος εκεί που δεν μπορεί να μας πει απαραίτητα ότι από δύο gay γονείς θα γίνει ένα gay παιδί. Δεν το γνωρίζουμε, δεν το ξέρουμε σε αυτή τη φάση. Τι μπορώ να πω όμως με σιγουριά, επειδή το αναφέρατε αυτό, ότι η κοινωνία μας σίγουρα δεν είναι έτοιμη για αυτό το μοντέλο. Πρόσφατα με ρώτησαν τη γνώμη μου για μια οικογένεια που φυτά το παιδί τους στο νηπιαγωγείο με δύο μαμάδες ήδη σήμερα στις μέρες μας και τα άλλα παιδιά αναρωτιόντουσαν τι σημαίνει να έχει δύο μαμάδες και οι άλλοι γονείς ήταν σε δύσκολη θέση. Πώς να το εξηγήσουν αυτό? Άρα ήδη δεν έχουμε τα θεμέλια, ούτε έχουμε μια κοινωνία έτοιμη προς αυτήν την κατεύθυνση για να βρεθεί από τη μία μέρα στην άλλη ένα παιδί σε ένα σχολείο και να πούμε στο δικό μας το παιδάκι τι είναι γονιός γυναίκα και άλλη μια γυναίκα ή ένας άντρας και άλλος ένας άντρας. Οπότε νομίζω ότι το θέμα θέλει πάρα πολύ χρόνο. Το παιδί θα μεγαλώσει normal, κύριε Παπακίτσο. Αυτό είναι το ερώτημα. Και επίσης δεν είναι νόμιμο ένα παιδί σήμερα που μιλάμε. Δεν υπάρχει νόμος να έχει δύο μαμάδες και δύο παπάδες. Δεν υπάρχει νόμος. Θα είναι normal αυτό το παιδάκι, κύριε Παπακίτσο. Είναι ζευγάρια που έχουν βρεθεί προφανώς και λένε ότι είμαστε οικογένεια. Αυτό είναι παράνομο. Είναι παράνομο. Είναι παράνομο. Είναι η οικογένεια αυτή που σας γράφω που με ρώτησαν ότι τι μπορούν να πούνε στο δικό μου στο παιδάκι. Θα σου πω κάτι πάνω σε αυτό που λέτε ότι αν είναι normal δεν είναι. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω. Αν το παιδί θα μεγαλώσει σωστά ή αν θα έχει τρομερά προβλήματα. Μπορώ να σας πω το εξής, ότι ένα μεγάλο μέρος της επιστήμης ψυχολογίας μιλάει για το ρόλο της μητέρας. Αυτό μπορώ να το πω με σιγουριά. Και πόσο καθοριστική είναι η μητέρα ως πρόσωπο, ως φροντίδα κτλ. Μέσα σε μια οικογένεια. Αυτό το λέω για την περίπτωση των δύο αντρών που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί. Άρα μετά ότι ποιος εκεί θα είναι. Έχω ένα ερωτηματικό. Τι γίνεται ο ρόλος της μητέρας, είτε είναι κοινωνικά κατασκευασμένη. Η μητέρα, το ιερό πρόσωπο της μητέρας ακυρώνεται από την Παναγία και μέχρι τη μητέρα μου. Ακυρώνεται η μητέρα, η μητρότητα, αν το καταλάβουμε. Ακυρώνεται. Από τη στιγμή που υπάρχει έστω και μία εξαίρεση, δύο άντρες, όπου ένας θα παίξει το ρόλο της μητέρας εισαγωγικά, ακυρώνεται ο ρόλος της μητέρας στο παιδί. Και αυτό είναι ένα ιερό είδωλο η μητέρα, το οποίο το ακυρώνουμε. Και η κοινωνία δεν υπάρχει χωρίς τη γυναίκα μητέρα. Μέτρη, ένα λεπτάκι στην κυρία Παπακίτσου πρέπει να κλείσουμε. Η μητέρα για μένα είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, πώς θα υποκαταστήσει κάποιος την έννοια της μητέρας. Μιλάω σε αυτά τα ζευγάρια. Δεν θα πω ότι δεν έχουν δικαίωμα να ζήσουν την πατρότητα, το παιδί κτλ. Δεν λέω αυτό, αλλά λέω ότι αυτό που η ψυχολογία έχει μελετήσει. Κυρία Παπακίτσο, πολύ... καθαρά πράγματα. Πώς θα δεχτείτε εσείς ένα παιδί να μεγαλώνει μέσα σε δύο άντρες, ανάμεσα σε δύο άντρες? Πολύ απλά πράγματα. Μην πάμε τώρα σε θεωρίες. Είναι normal αυτό? Μπορεί το παιδάκι αυτό να βγει υγιέστατο ψυχολογικά? Θα ενταχθεί κοινωνικά σωστά? Θα είναι ακαδημαϊκά
Εντάξει, θα δεχτεί ή δεν θα δεχτεί bullying, πώς θα το αντιμετωπίσουν οι γονείς και τα άλλα παιδιά, κοινωνικά πώς θα ενταχθεί, πώς θα είναι στις δραστηριότητες του, τις αθλητικές. Αν αυτό το παιδάκι αυτοκτονήσει από το μεθάνιο, ποιος θα φταίει. Ποιος θα πάρει την ευθύνη. Θα φταίει ο βουλευτής που ψήφισε το νομοσχέδιο, ποιος θα φταίει. Θα φταίει αυτός που του έδωσε το παιδί, θα φταίει η μητέρα που το γέννησε κατά παραγγελία, ποιος θα φταίει. Το παιδάκι αυτό θα λολαθεί μεθαύριο με αυτά που θα βλέπει. Ποιος θα φταίει. Ακούστε, για όλους αυτούς για όλους αυτούς τους λόγους που θέτεται και επειδή υπάρχουν οικογένειες που έχουν έτσι και πολύ αυστηρά τα δεδομένα τους και τα στερεότυπα και των ρόλων και του φίλου κτλ. Σίγουρα θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για αυτό το παιδί, αν δεν αλλάξει δηλαδή η κοινωνία εκ βάθρων, όπως είναι σε χώρες του εξωτερικού που το δέχονται αυτό το πράγμα και άρα δεν κάνει διαφορά. Μα γιατί πρέπει να αλλάξει η κοινωνία, κυρία μου. Με συγχωρείτε, σας παρακαλώ πολύ. Το είπατε δεύτερη φορά, το προσπέρασε γιατί έγινε. Γιατί πρέπει να αλλάξει η κοινωνία και να δεχθεί. Πρέπει να χαλάσει η κοινωνία για να δεχθούμε αυτό το οποίο υπάρχει επειδή κάπου γίνεται αποδεκτό. Ακούστε, δεν είπα ότι πρέπει να αλλάξει η κοινωνία. Είπα ότι σε χώρες του εξωτερικού που είναι αποδεκτό. Κασίλα. Δεν υπάρχει. Καλά, στη Γερμανία πάνε με ζώα. Αφήστε τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί πάνε και με ζώα. Έχουμε άλλο παράδειγμα εδώ στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, στην Βουλή. Πολύ γρήγορα. Έχουμε παιδιά μουσουλμάνων, ρε παιδιά. Αυστηρών τη Σαρία που είναι στα σχολεία, στα δημοτικά και να ενσωματωθούν. Λοιπόν. Αυτοί θα κάνουν μαθήματα ΛΟΑΤΚΙ. Ένα λεπτό να ρωτήσω. Δεν θα σκάσω για τον μουσουλμάνο. Όχι. Αν έρθει ο πατέρας όμως και σφάξει τον καθηγητή, θα ασχοληθούμε, Έστεριο μου. Γιατί προσβάλλει τη θρησκεία του. Πάμε, έτσι είναι. Γιατί δεν τα λέμε αυτά. Κυρία Πακέτσο, για να κλείσουμε. Πιστεύετε ότι. Και δεν έχουμε ξεπεράσει και τον χρόνο και με συγχωρείτε. Πιστεύετε ότι μία τέτοια κίνηση θα δημιουργήσει προβλήματα στα παιδιά αυτά που θα υιοθετηθούν από ομόφυλα ζευγάρια και τα παιδιά θα βγουν normal. Με συγχωρείτε, έκανα μία διακοπή και δεν σας άκουσα. Παρακαλώ, μόνο το normal άκουσα. Πιστεύετε ότι τα παιδιά αυτά εν τέλει θα βγουν normal, παιδιά που θα είναι υιοθετημένα από ομόφυλα ζευγάρια ή θα έχουν προβληματάκια τόσο μικρά ή μεγάλα. Δεν με ακούσατε. Λοιπόν, κολλάει το ίντερνετ, δεν πειράζει. Κύριε Παπακίτου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας άκουσα. Ναι. Μόνο αυτό να πω. Θέλω να πω πραγματικά, γιατί δεν μπορώ να έχω μια σαφή άποψη αν δεν το δούμε, γιατί μάλλον θα το δούμε και αυτό ως φαίνεται. Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε λίγο πώς θα κυλήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μέσω ερευνών, τι σημαίνει αυτό για την ψυχοσύνθεση που μεγαλώνει σε αυτές τις οικογένειες. Όχι, δάσκαλοι και οι καθηγητές μας είναι έτοιμοι να τα χειριστούν στις τάξεις. Ευχαριστώ, ευχαριστώ την κυρία Παπακίτσου. Καλό βράδυ, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, κυρία Παπακίτσου. Σας ευχαριστώ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Επανερχόμενοι, θα συζητήσουμε εδώ με τον αγαπητό κύριο Καμένο και τον κύριο Καραγιανακίδη τη νέα μεγάλη για μένα λαμογιά της Ursula von der Leyen, η οποία εξακολουθεί και αγοράζει το 23 φέτος, υπέγραψε συμβόλαιο να αγοράσουμε και άλλα εμβόλια, εκατομμύρια δόσεις εμβολίων, όπως σας είπα και στην αρχή. Το 2023 λοιπόν υπέγραψε σύμβαση για άλλες 450 εκατομμύρια δόσεις αξίας 8,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, με νέα συμφωνία στο 2027 να αγοράζει 70 εκατομμύρια δόσεις ετησίως. Μιλάμε για δισεκατομμύρια τα οποία πετάγονται την ίδια ώρα που αρνιούνται, κυρίες και κύριοι, αρνείται η Ελλάδα να αποζημιώσει αποδεδειγμένα άτομα τα οποία έχουν πάθει ισχυρότατες παρενέργειες από τον εμβολιασμό λόγω COVID. Πετάνε δισεκατομμύρια, έχουν αποκλείσει όλες τις άλλες εταιρείες και εδώ δεν υπάρχει πλέον αυτό που λέμε, υπάρχει κατευθυνόμενη αγορά, άρα ο ανταγωνισμός δεν υπάρχει. Αθέμητος ανταγωνισμός εξαιτίας πάλι των Γερμανών. Δίνουν τα λεφτά σε γερμανική εταιρεία, παύλα αμερικάνικη. Με εντολές γίνανε αυτές των Γερμανών. Προχωράμε κάθεκτη και πετάμε δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Όταν αρνιούμαστε να δώσουμε κάποιες λίγες δεκάδες εκατομμύρια σε συνανθρώπους μας, οι οποίοι έχουν πάθει τεράστια ζημιά από τις παρενέργειες. Διάλειμμα λοιπόν και σε λίγα λεπτά κοντά σας.